αυτή η παρουσίαση αποτελεί μέρος σεμιναρίου, σεμινάριο 2, κατάλληλου για άτομα με προβλήματα ακοής. Το σεμινάριο 2 επικεντρώνει στο σχεδιασμό ταξιδιωτικών εμπειριών για άτομα με μερική ή ολική απώλεια ακοής. Το σεμινάριο 2 αποτελείται από τέσσερις ενότητες. Αποτελεσματικές τεχνικές τοπικών παρεμβάσεων για ταξιδιώτες με μερική ή ολική απώλεια ακοής, ταξιδιωτικά προγράμματα και εργαλεία που βελτιώνουν την εμπειρία ταξιδιωτών με μερική ή ολική απώλεια ακοής, εργαλεία, βοηθητικές συσκευές, βοηθήματα και εξοπλισμός που υποστηρίζουν την ανεξάρτητη διαβίωση ταξιδιωτών με μερική ή ολική απώλεια ακοής, δημιουργία εξατομικευμένων κανόνων για την πρόληψη ταξιδιωτών με μερική ή ολική απώλεια ακοής από επικίνδυνες καταστάσεις. Τα περιεχόμενα της παρουσίασης εμπίπτουν στην ενότητα ταξιδιωτικά προγράμματα και εργαλεία που βελτιώνουν την εμπειρία ταξιδιωτών με μερική ή ολική απώλεια ακοής. Αυτή η παρουσίαση εστιάζει σε προγράμματα και εργαλεία που βελτιώνουν την εμπειρία των ταξιδιωτών με προβλήματα ακοής. Τα άτομα με προβλήματα ακοής μπορεί να έχουν πολλές ανησυχίες πριν τη συμμετοχή τους σε κάποιο ταξίδι πώς μπορώ να ταξιδέψω αφού δεν μπορώ να ακούσω. Πώς θα κινηθώ εντός του αεροδρομίου ή πώς θα επικοινωνήσω με τους ντόπιου εφόσον δεν γνωρίζω τη γλώσσα τους. Πράγματι, ο ταξιδιωτικός κλάδος έχει σχεδιαστεί για ακούοντες ταξιδιώτες οποτε αποτελεί πρόκληση για τους ταξιδιώτες με προβλήματα ακοής ωστόσο σε ορισμένα ταξιδιωτικά προγράμματα εργάζονται και άτομα με προβλήματα ακοής ορισμένα άλλα ταξιδιωτικά προγράμματα περιλαμβάνουν διερμηνείς νοηματικής γλώσσας και ζητούν να μάθουν από τους ταξιδιώτες με προβλήματα ακοής τον τρόπο επικοινωνίας που προτιμούν. Για παράδειγμα, γραπτή επικοινωνία, ανάγνωση χιλιών, νοηματική γλώσσα ή συνδυασμό αυτών των τρόπων. τα κύρια αξιοθέατα μεγάλων τουριστικών προορισμών, όπως μουσεία και γκαλερί τέχνης, προσφέρουν συστήματα ενδοεπικοινωνίας για άτομα με προβλήματα ακοής. Επίσης, παρέχουν γραπτές πληροφορίες, είτε σε έντυπο, είτε ηλεκτρονικές, και ξεναγούς, οι οποίοι γνωρίζουν τη διεθνή νοηματική γλώσσα. Εάν τα άτομα με προβλήματα ακοής χρησιμοποιούν ακουστικά βαρικοίας, τότε καλό θα ήταν να φέρουν μαζί τους ένα επιπλέον σετ και επιπλέον μπαταρίες. Επίσης, να φέρουν εξοπλισμό καθαρισμού, ανταλλακτικά και κατάλληλο φορτιστή, καθώς ίσως είναι δύσκολη η έβρεσή τους στον προορισμό. Ο ταξιδιώτης με προβλήματα ακοής μπορεί επίσης να φέρει μαζί έξυπνο τηλέφωνο ή τάμπλετ με προεγκατεστημένη εφαρμογή μετάφρασης. Η εφαρμογή θα τον βοηθήσει να επικοινωνήσει με τους ντόπιου όποτε χρειαστεί. Ανάλογα με τον προορισμό, υπάρχουν και οι αντίστοιχοι ξεναγοί, οι οποίοι γνωρίζουν νοηματική γλώσσα. Θα πρέπει όμως να ενημερωθούν εγκαίρως για την ξενάγηση, διότι μπορεί να μην υπάρχουν πολλοί. Υπάρχουν ορισμένες δραστηριότητες, όπως θαλάσσια σπορ, όπου ο ταξιδιώτης με προβλήματα ακοής, καλό είναι να μην φοράει τα ακουστικά βαρικοίας. Επίσης, σε ορισμένες χώρες με ζέστη και σκόνη, ο ταξιδιώτης με προβλήματα ακοής, καλό είναι να λάβει επιπλέον προφυλάξεις για τον εξοπλισμό του ένα σαφάρι μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στον εξοπλισμό εάν δεν υπάρχει κατάλληλη μέρημνα. Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό οι ξεναγοί να παρέχουν εγκαίρως τις πληροφορίες στους ταξιδιώτες με προβλήματα ακοής. Οι ταξιδιώτες αυτοί θα πρέπει να μελετήσουν τις πληροφορίες πριν από το ταξίδι τους. Οι πληροφορίες θα τους προετοιμάσουν διανοητικά και συναισθηματικά για τον προορισμό τους. Οι εταιρείες κρουαζιέρας και άλλες εταιρείες του κλάδου παρέχουν υποστήριξη στα άτομα με προβλήματα ακοής καθ' όλη τη διάρκεια της κρουαζιέρας τους. Παρέχουν σε όλους τους ταξιδιώτες που το χρειάζονται ένα σύστημα ειδοποίησης καμπίνας. Το σύστημα βασίζεται σε οπτικά σήματα και αφή, ενώ παρέχει ειδοποίηση σε περίπτωση που κάποιος χτυπήσει την πόρτα, σε περίπτωση τηλεφωνικής κλήσης και σε περίπτωση ανείχνευσης καπνού. Επίσης, λειτουργεί και ως ξυπνητήρι. Επίσης, διατίθεται και εξοπλισμός αποστολής γραπτών μηνυμάτων έτσι ώστε οι ταξιδιώτες να μπορούν να επικοινωνήσουν με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών όλο το 24ωρο. Κάθε καμπίνα διαθέτει τηλεόραση και καθ' τη διάρκεια της κρουαζιέρας οι ταξιδιώτες μπορούν να παρακολουθήσουν βίντεο με οδηγίες ασφαλείας. Το βίντεο περιέχει υπότιτλους. Επιπλέον, μπορεί να προσφέρονται τηλεοπτικά προγράμματα και ταινίες με συγχρονισμένους υπότιτλους. κατάλληλα ακουστικά ενισχύουν τους ήχους ζωντανών παραστάσεων που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας. Μόλις ο ταξιδιώτης με προβλήματα ακοής επιβιβαστεί, μπορεί να τα ζητήσει στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. οι ταξιδιώτες με προβλήματα ακοής, οι οποίοι χρησιμοποιούν τη νοηματική γλώσσα ως κύριο μέσο επικοινωνίας, μπορούν να ζητήσουν διερμηνέα νοηματικής γλώσσας. Ο διερμηνέας παρέχει τις υπηρεσίες του κατά τη διάρκεια παραστάσεων, κατά την επίσκεψη σε λιμάνια, κατά τη διάρκεια αγορών και σε άλλες δραστηριότητες. Ο ταξιδιώτης με προβλήματα ακοής θα πρέπει να ενημερώσει το τμήμα προσβασιμότητας επισκεπτών κατά την κράτηση ή όσο το δυνατόν συντομότερα, εάν θα χρειαστεί διερμηνέα νοηματικής γλώσσας. Σε αυτήν την περίπτωση, ο ταξιδιώτης με προβλήματα ακοής λαμβάνει ειδικό έντυπο, το οποίο πρέπει να συμπληρώσει και να αποσταλεί στους διοργανωτές της κρουαζιέρας. Η διαδικασία αυτή καλό είναι να γίνει τουλάχιστον 60 ημέρες πριν την κρουαζιέρα, καθώς διαφορετικά μπορεί να μην υπάρχει διαθέσιμος διερμηνέας. Εναλλακτικά, εάν ο ταξιδιώτης με προβλήματα ακοής πραγματοποιήσει κράτηση κρουαζιέρας μέσω ταξιδιωτικού πράκτορα, ο ταξιδιωτικός πράκτορας μπορεί να κανονίσει όλες τις λεπτομέρειες της κρουαζιέρας. Η επαυξημένη πραγματικότητα είναι μια ψηφιακή τεχνολογία η οποία αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον περιβάλλοντα χώρο μπορούμε να παρατηρήσουμε το χώρο μέσω φορητή συσκευή. Η τεχνολογία αυτή έχει κάποιες ομοιότητες με την εικονική πραγματικότητα. Ωστόσο, η επαυξημένη πραγματικότητα δεν αντικαθιστά τον πραγματικό κόσμο με κάποιον ψηφιακό, αλλά επαυξάνει τον πραγματικό κόσμο, προσθέτοντας ψηφιακές πληροφορίες. Συνήθως, η τεχνολογία αυτή απαιτεί τη χρήση έξυπνου τηλεφώνου, τάμπλετ ή άλλης φορητής συσκευής. Ως εκ τούτου, είναι πιο προσιτή στους καταναλωτές σε σύγκριση με τις περισσότερες συσκευές εικονικής πραγματικότητας. Η επαυξημένη πραγματικότητα συνεργάζεται και με άλλες τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας συμπεριλαμβανομένων των καμερών και του συστήματος πλοήγησης GPS. σημασία της επαυξημένης πραγματικότητας στην ταξιδιωτική βιομηχανία. Τα τελευταία χρόνια η επαυξημένη πραγματικότητα γίνεται όλο και πιο δημοφιλής στην ταξιδιωτική βιομηχανία. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι δίνει τη δυνατότητα στα ξενοδοχεία και σε άλλες επιχειρήσεις να βελτιώσουν την εμπειρία που προσφέρουν στους πελάτες. Σε αντίθεση με άλλες αγορές, για την αγορά ταξιδιωτικών προϊόντων και υπηρεσιών, οι πελάτες πραγματοποιούν πολλές αναζητήσεις και ερευνούν όλες τις παραμέτρους των ταξιδιών που προγραμματίζουν. Θέλουν να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες πριν από την άφηξή τους στον προορισμό. Επιπλέον, αυτή η ανάγκη πληροφόρησης συνεχίζεται και μετά την άφηξη. Η επαυξημένη πραγματικότητα μπορεί να διασφαλίσει ότι πολλές από αυτές τις πληροφορίες είναι διαθέσιμες 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Η χρήση της επαυξημένης πραγματικότητας στην ταξιδιωτική βιομηχανία είναι σχετικά πρόσφατη. Ως εκ τούτου, διαρκώς ανακαλύπτονται νέες εφαρμογές της. Ωστόσο, μερικές από τις πιο αποτελεσματικές και καινοτόμες χρήσεις της εξηγούνται λεπτομερώς παρακάτω. Διάδραση με τους χώρους του ξενοδοχείου. Μέχρι σήμερα, η πιο κοινή χρήση της επαυξημένης πραγματικότητας στην τουριστική βιομηχανία αφορούσε στην εισαγωγή διαδραστικών στοιχείων στα ξενοδοχεία. Η διάδραση με τους χώρους του ξενοδοχείου βελτιώνει τη συνολική εμπειρία διαμονής. Με αυτόν τον τρόπο, τα ξενοδοχεία, τα θέρετρα και άλλες επιχειρήσεις παρέχουν στους πελάτες περισσότερες πληροφορίες. Για παράδειγμα, ένα βρετανικό θέρετρο χρησιμοποιεί επαυξημένη πραγματικότητα για τους χάρτες που τοποθετεί στα δωμάτια. Όταν προβάλλονται μέσω έξυπνου τηλεφώνου ή τάμπλετ, οι χάρτες παρέχουν επιπλέον πληροφορίες για τα τοπικά αξιοθέατα, λειτουργώντας ως μέσο τουριστικής πληροφόρησης. επαυξημένη πραγματικότητα και τουριστική προορισμοί. Ορισμένες εταιρίες της ταξιδιωτικής βιομηχανίας αναπτύσσουν εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας με τις οποίες οι ταξιδιώτες βλέπουν περισσότερες πληροφορίες σε διάφορες τοποθεσίες και αξιοθέατα. Αυτό μπορεί να επιτρέψει ακόμη και σε ένα άτομο με προβλήματα ακοής να στρέψει το έξυπνο τηλέφωνο του προς κάποιο κτίριο ή αξιοθέατο και αμέσως να εμφανιστούν πρόσθετες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο. Για παράδειγμα, ο ταξιδιώτης με προβλήματα ακοής μπορεί να στρέψει το τηλέφωνο του προς κάποιο εστιατόριο που συναντάει στο δρόμο και αμέσως να λάβει τις κριτικές ή το μενού. Ή μπορεί να στρέψει το τάμπλετ του προς κάποιο ιστορικό αξιοθέατο και να διαβάσει πληροφορίες για την ιστορία του. Αυτή η τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει σημαντικά την ταξιδιωτική εμπειρία και να επιτρέψει σε ταξιδιώτες με προβλήματα ακοής να λαμβάνουν πληροφορίες εν κινήσει. Τεχνολογία μετάδοσης πληροφοριών σε κοντινή απόσταση και προωθημένες ειδοποιήσει. Μια άλλη χρήση της επαυξημένης πραγματικότητας σχετίζεται με την τεχνολογία μετάδοσης πληροφοριών σε κοντινή απόσταση. Η τεχνολογία αυτή βασίζεται στην τεχνολογία Bluetooth είναι χρήσιμη στον ταξιδιωτικό κλάδο επειδή επιτρέπει σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες να στέλνουν προωθημένες ειδοποιήσεις ή να ενεργοποιούν ορισμένες λειτουργίες όταν ταξιδιώτες με προβλήματα ακοής επισκέπτονται συγκεκριμένη τοποθεσία. Για παράδειγμα, στον ξενοδοχειακό κλάδο, τα Startwood Hotels χρησιμοποιούν τεχνολογία μετάδοσης πληροφοριών σε κοντινή απόσταση, επιτρέποντας στους πελάτες να ανοίγουν την πόρτα του δωματίου τους όταν βρίσκονται πολύ κοντά. Ωστόσο, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή χαρτών, κριτικών, μενού, ειδικών προσφορών ή εκπτωτικών κουπονιών στους ταξιδιώτες με προβλήματα ακοής κάθε φορά που επισκέπτονται την αντίστοιχη τοποθεσία. μετατρέποντας την επαυξημένη πραγματικότητα σε παιχνίδι. Τέλος, η επαυξημένη πραγματικότητα συνδέεται και με τον κόσμο των παιχνιδιών και η ταξιδιωτική βιομηχανία θέλει να εκμεταλλευτεί αυτή τη σύνδεση. Με τη χρήση επαυξημένης πραγματικότητας, ένα ξενοδοχείο μπορεί να βελτιώσει την εμπειρία ενός ταξιδιώτη με προβλήματα ακοής, εισάγοντας ένα ψηφιακό στοιχείο διασκέδασης στο φυσικό χώρο. Παιχνίδια επαυξημένης πραγματικότητας προσθέτουν στοιχεία από κυνήγη θησαυρού εντός των ξενοδοχείων ο επισκέπτης ανοίγει το κινητό του και αναζητεί στο χώρο του ξενοδοχείου αυτά τα ψηφιακά στοιχεία προκειμένου να βρει τον θησαυρό. Επιπλέον, η εταιρεία Best Western χρησιμοποιεί επαυξημένη πραγματικότητα για να προβάλλει ήρωες του Disney εντός των εγκαταστάσεών της. Η εφαρμογή είναι κυρίως για παιδιά. Υπάρχουν όμως και εφαρμογές για ενήλικες. Ανάμεσα στα παραδείγματα περιλαμβάνονται εφαρμογές που επιτρέπουν στους χρήστες να διακοσμούν εκ νέου τα δωμάτια τους, καθώς και εφαρμογές που επιτρέπουν στους χρήστες να τοποθετούν διάσημες προσωπικότητες εντός των χώρων του ξενοδοχείου. Για παράδειγμα, αισθάνονται ότι κάνουν διακοπές μαζί με διάσημους ηθοποιούς. ταξιδιωτικές λύσεις επαυξημένης πραγματικότητας και το μετασύμπαν. Οι ταξιδιωτικές εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας φέρνουν την επανάσταση στην ταξιδιωτική βιομηχανία. Όμως, η επαυξημένη πραγματικότητα παρέχει πολύ περισσότερες δυνατότητες είναι μία από τις βασικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται από το μετασύμπαν και τις συσκευές του. Το μετασύμπαν περιλαμβάνει τρισδιάστατους εικονικούς κόσμους όπου μπορούν να πραγματοποιηθούν κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Αυτή η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει τους ταξιδιώτες με προβλήματα ακοής να αλληλεπιδρούν σε πραγματικό χρόνο με ντόπιου οι οποίοι έχουν και οι ίδιοι προβλήματα ακοής. Γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας Μια πολύ ενδιαφέρουσα σύγχρονη συσκευή είναι τα γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας. Τα γυαλιά αυτά συνδέονται με κινητό τηλέφωνο, το οποίο επεξεργάζεται τα δεδομένα από τα γυαλιά και παράγει τα κατάλληλα γραφικά. Τα γυαλιά έχουν ενσωματωμένο μικρόφωνο το οποίο καταγράφει τον ήχο. Στη συνέχεια, γίνεται επεξεργασία του ήχου από το τηλέφωνο και ο ήχος μετατρέπεται σε συγχρονισμένους υπότιτλους. Στη συνέχεια, οι υπότιτλοι μπορούν να προβληθούν στα γυαλιά και να διαβαστούν από το άτομο με προβλήματα ακοής. Το Βασιλικό Εθνικό Ινστιτούτο για άτομα με προβλήματα ακοής και ο οργανισμός Deaf Kids θεωρούν ότι η νέα αυτή συσκευή θα φέρει επανάσταση στις ζωές των ταξιδιωτών με προβλήματα ακοής. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα προβλήματα. Οι υπότιτλοι βασίζονται στην υπηρεσία μετάφρασης Alexa της εταιρείας Amazon. Τα ποσοστά επιτυχίας είναι χαμηλά σε περίπτωση ομαδικών συνομιλιών κατά τις οποίες μιλούν ταυτόχρονα Πολύ άνθρωποι. Χρειάζεται επίσης ήσυχο περιβάλλον ώστε το σύστημα να παρέχει όσο το δυνατόν πιο ακριβή μετάφραση. Έτσι, ο ταξιδιώτης με προβλήματα ακοής που ξέρει να διαβάζει μπορεί να λάβει βοήθεια. Αρκεί ο περιβάλλον χώρος να μην έχει πολύ θόρυβο. Στο μέλλον, η επαυξημένη πραγματικότητα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε συνεργασία με την νοηματική γλώσσα. Για παράδειγμα, ο ταξιδιώτης με προβλήματα ακοής θα μπορούσε να χρησιμοποιεί γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας κατά τη διάρκεια της περιήγησης σε αξιοθέατα. Σε αυτήν την περίπτωση, ο πραγματικός χώρος θα μπορούσε να επικαλύπτεται από εικονικό βοηθό, ο οποίος θα ερμηνεύει τις σχετικές πληροφορίες στην νοηματική γλώσσα του ταξιδιώτη. Περίληψη. Αυτή η παρουσίαση επικεντρώθηκε σε προγράμματα και εργαλεία που βελτιώνουν την εμπειρία των ταξιδιωτών με προβλήματα ακοής. Επόμενες ενότητες. Μελετήστε τις υπόλοιπες παρουσιάσεις του σεμιναρίου 2 που αποτελούν μέρος της ενότητας, σχεδιασμός ταξιδιωτικών εμπειριών για άτομα με μερική ή ολική απώλεια ακοής. Κλείνοντας αυτήν την παρουσίαση, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν πολλές πηγές, εικόνες, βίντεο και άρθρα που αναφέρονται σε προγράμματα και εργαλεία, τα οποία βελτιώνουν την εμπειρία ταξιδιωτών με προβλήματα ακοής. Παρακάτω, παρέχονται μερικά παραδείγματα βίντεο για την περαιτέρω αναζήτηση πληροφοριών. Κρουαζιέρα. Επιλογές ατόμων με προβλήματα ακοής. τολμήστε να ταξιδέψετε. Ταξιδιώτης με προβλήματα ακοής. Τι είναι το σύστημα ενδοεπικοινωνίας για άτομα με προβλήματα ακοής? Περιήγηση με χρήση επαυξημένης πραγματικότητας. Περιήγηση στην πομπηία Τη Ιταλίας. Εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας στον τουρισμό, στην πολιτιστική κληρονομιά και στην ιστορία. Τα νέα γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας επιτρέπουν στα άτομα με προβλήματα ακοής να βλέπουν τις συνομιλίες μετατρέποντας τον ήχο σε υπότιτλους. Παρακολουθήστε τα για περισσότερες πληροφορίες. Βιβλιογραφία